Κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα σε ένα αθλητικό παράθυρο για τη λαμπρή ιστορία που γράφει ξανά ο Εθνικός στο βόλεϊ. Μαζί μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Χαραπεπέρης, έφορος των τμήματων υποδομής, και ο Γρηγόρης Κοντοστάθης, παίκτης του Εθνικού. Κύριε Κοντοστάθη, τι παίζετε, λίμπερο ή σε άλλη θέση? Κύριε Κοντοστάθη, με ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με τον κύριο Κουστάτη. Θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Καραβιπέρη. Λοιπόν, να διορθωθήσεις, παρακαλώ, το παράθυρο του κύριου Κοντοστάθη. Λοιπόν, φέτος, είδατε πως ξεκίνησα, ότι ο Εθνικός γράφει ξανά στο βόλεϊ μια λαμπρή ιστορία. Πριν πάμε στον αύριο αγώνα και άλλα που θέλω να πείτε, εμένα προσωπικά, ως πολίτης Ελευθερούπολης, μου θυμίζει τις μνήμες της λαμπρής ιστορίας του Εθνικού, και στο μυαλό μου έρχονται εξής παίχτες. Α, κύριε Κοντοστάθη, χαίρετε. Γεια σας, καλησπέρα. Λίμπερο είστε? Λίμπερο, ναι. Παίζετε. Αλλά φέτος ανακρέως. Α, τι μετάθεση είχαμε, εσωτερική μετάθεση. Ναι, ναι. Ο καινούριος ο προπονητής Άκης Μουστακίδης μου έχει αναθέσει μια καινούργια θέση. Και προσπαθώ, κάνω ό,τι καλύτερο για να ανταπεξέλθω σε αυτό. Ακραίως, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θα θυμίσω τη λαμπρή ιστορία του Εθνικού και θα πω ονόματα. Θα μας πείτε μετά, κύριε Κοντοστάθη, από αυτούς ποιους θυμάστε, νέος είστε, εσείς μπορεί να μην είχατε γεννηθεί όταν παίζανε, ή ποιους βλέπετε στο γραφείο του Εθνικού σε φωτογραφίες. Ο Δελχανίδης. Καλά τα λέω, κύριε Καραπέρη, το θυμάστε? Το μάλλον πρώτη του... ομάδα είναι. Ναι, αυτό λέω. Το μάλλον του Ξιδερή. Το μάλλον του Ξιδερή, θυμάστε. Τον Τέντε, τον Τόλι. Λοιπόν, θα σας παραπέμψω στο γραφείο αύριο να δείτε όλοι το Λάριο του. Αυτό δεν το θυμάστε. Λοιπόν, γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσω εγώ. Αύριο θα πάτε στα γραφεία και οι δυο και θα ζητήσετε να δείτε αυτές τις ιστορικές φωτογραφίες. Πριν ξεκινά, να σας πω τώρα ποια ήταν η ιδέα που μας ήρθε να βάλουμε σε μια μεγάλη αφίσα αυτή την πρώτη ομάδα. Αυτή που ξεκίνησε, δηλαδή την ιστορία. Γιατί ο Εθνικός γράφει πραγματικά μια μεγάλη ιστορία. Το 1969 είναι αυτά τα ονόματα που αναφέρατε, κύριε Δούκα. Είναι βέβαια και άλλοι που δεν υπάρχουν, ο Λάιος, ναι, ο Αρβανιτίδης και ο Μίμης Οράγκος, που είναι, θα γίνει και ένα, ας το πούμε, αθλητικό μνημόσυνο για τρεις ανθρώπους. Ήταν αυτοί που παίζανε στο ξερό, σε εισαγωγικά ξερό, ήταν το ανοιχτό παίζανε γήπεδο. Παίζανε στο ανοιχτό, μπαίνοντας στο γήπεδο. Έτσι. Αριστερά είναι οι κερκίδες, οι πέθρες. Εκεί μπροστά ήταν το γήπεδο, το θυμάμαι. Και έπαιζαν με αέρα, βροχή. Και αν ψάξουμε να δούμε φωτογραφίες παλιές, θα δούμε ότι ο κόσμος που πήγαινε στο γήπεδο τότε ήταν χιλιάδες. Χιλιάδες. Λοιπόν, να πούμε όμως για το αυριανό παιχνίδι. Γίνεται Παρασκευή, μια δύσκολη μέρα, γιατί είναι νησιώτες ο Φοίνικας Σύρου και όπως καταλαβαίνετε οι μετακινήσεις είναι δύσκολες. Ζήτησα να παίξουμε Παρασκευή και θα είναι αύριο στις 7 αντί για το Σάββατο. 7. Φιλοδοξείτε, κύριε Κοντοστάθη, αύριο μετά τελευταίο αγώνα δώσετε ήττα, έτσι, με τον Ηρακλή. Η πρώτη ήττα. Η πρώτη ήττα. Ας πούμε λίγο για αυτή την ήττα. Πώς είναι? Εγώ προσωπικά δεν το πίστευα, γιατί ο Ηρακλής στους τρεις πρώτους αγώνες είχε ήττες, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Και ήταν η πρώτη του νίκη. Κοιτάξτε, κάναμε ένα φοβερό ξεκίνημα και όλες οι ομάδες δικαιούνται μια κακιά εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Εμείς ευτυχώς την κάναμε από νωρίς και τώρα ελπίζουμε συνέχεια σε θετικά αποτελέσματα. Α, ήταν δηλαδή κακή συγκυρία. Ήταν απλά ένα κακό Σάββατο, μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν βρεθήκαμε σε καλή μέρα. Σε καλή μέρα βρέθηκε ο Ηρακλής και έτσι είναι ο θετικός. Και ο Ηρακλής έπαιζε τα νύνη περπάντων ο αγώνα, αν έχανε και αυτόν τον αγώνα. Ναι, ουσιαστικά έπαιζε το τελευταίο του χαρτί. Ξεκινούσε με 2 βαθμούς, νομίζω. Ναι, οπότε θα ήταν σε δραματική κατάσταση και ίσως τα έδωσαν όλα αυτοί. Αύριο φιλοδοξείτε όμως να πάρετε το αίμα σας. Σας παρακαλώ, εγώ επειδή δεν είμαι άνθρωπος της βίας καθόλου και όλα, να αφαιρέσω τη λέξη αίμα. Θα πάρετε πίσω τους χαμένους βαθμούς. Έτσι. Ναι, φέτος από την αρχή της χρονιάς, από τον Αύγουστο συγκεκριμένα, ο Εθνικός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο στην ομάδα, κάθε απόγευμα ο καθένας δίνει το 100%. Και πιστεύω αυτό βγήκε στα πρώτα τρία παιχνίδια στο γήπεδο. Κάναμε μια παρένθεση με τον Ηρακλή και πιστεύω ότι από αύριο πάλι. Θα ακολουθήσει την ομαδική πορεία. Ναι. Κύριε Καρεπέρη, είπε ο κ. Κοντοστάθης, οι παλιοί και νέοι. Πέστε μας τους νέους παίχτες και πού προέρχονται. Είστε ο φορέας τμήματος υποδομής. Άρα νομίζω τα φυτώρια καλά δουλεύουν. Ναι, θα έπρεπε να ευχαριστήσω, έτσι θα να ξεκινήσω. Ευχαριστώ όλους αυτούς που είχαν σχέση με τον Εθνικό στο βόλεϊ διαχρονικά, μιλάω. Και κυρίως αυτούς που είχαμε τις υποδομές, γιατί ουσιαστικά η φιλοσοφία του Εθνικού είναι αυτή. Δεν είμαστε στο κέντρο, απέχουμε πάρα πολύ μακριά. Αν λοιπόν θέλουμε να συντηρήσουμε μια ομάδα που αυτή μας ανέδειξε και μάθαν οι περισσότεροι ποια ήταν η Αλεξανδρούπολη και πού βρισκότανε, όπως και την Οριστιάδα αντίστοιχα, ήταν το βόλεϊ.
Άρα λοιπόν ο μοναδικός τρόπος και ο μοναδικός νομίζω δρόμος για να κάνει κάποιος ομάδες και να συμμετέχει στην Α1 είναι να βγάζει δικά του παιδιά. Και τρανή απόδειξη είναι βέβαια, ο Γρηγόρης ο Κοντοστάθης που μαζί με άλλα 5-6 παιδιά που ανήκουν. Πείτε, σας παρακαλώ. Βεβαίως, να μνημονεύσουμε και τα ονόματα των άλλων νέων παιχτών. Είναι προφανώς ο Ραφαέλο Κουμεντάκης, ο Ανέσης ο Δαλαγκούρας, είναι ο Γιάννης ο Καβαρατζής, νομίζω είναι ο Σταύρος ο Κασαμπαλής ο Σπασαδόρος, είναι άλλα δύο παιδιά που έχουν πάει στη ΓΕΑ για να πάρουν παιχνίδια, ο Χατζόπουλος, ο Παντήρης, ο Δαρδαβελής. Να πάρουν παιχνίδια στα χέρια τους. Στο ποδόσφαιρο είναι να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους. Ναι. Τώρα στα χέρια τους. Και πίσω από αυτά τα παιδιά έρχονται οι παμπέδες, οι παιδες, από τους οποίους προετοιμάζονται άλλα 3-4 παιδιά, τα οποία θα μπορούν σε λίγο χρονικό διάστημα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ίσως και η μοναδική ομάδα που το κάνει. Λίγο ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός έχουν τέτοιες υποδομές. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, παράδειγμα ο Φίνικα Σύρου, έχει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Καλά, ο Φίνικα Σύρου από την πρώτη μέρα που ανέβηκε επενδύει στους μετανάστες, που σημαίνει ότι αλλά αυτό είναι ένα κακό μοντέλο και το αποδείχθηκε παγκοσμίως και στο ποδόσφαιρο και παντού. Ακριβώς, είναι κακό μοντέλο να επενδύσεις στους μισθοφόρους. Το πληρώνεις κάποια στιγμή, καταραίει το σύστημα. Βλέπετε πως έχει καταρρεύσει ο Παναθηναϊκός, μιλάω για ομάδες κορυφής, ή η Πάτρα αντίστοιχα, η οποία δεν θα παίξει ούτε στην Α2 που υποβιβάστηκε πέρυσι. Η ΑΠ. Επομένως το σύστημα αυτό που χρόνια ολόκληρα έχει σαν φιλοσοφία και πράξη μάλιστα, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα ονόματα, παλιότερα θυμάστε είναι η μοναδική ίσως ομάδα πανελλαδικά που έχει δώσει πλήθος προπονητών και παικτών στην Α1, κυρίως όμως έχει δώσει πολλούς παίκτες που έχουν φορέσει το εθνόσημο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μας δεν λειτουργεί και δεν εργάζεται κανένας. Παρά μονάχα εμείς. Για τον Ολυμπιακό είναι όλη η Αττική. Για τον Ηρακλή, ενδεχομένως για τον Άρη, είναι η Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε μόνοι μας. Επομένως, έτσι έπρεπε να λειτουργήσουμε και έτσι λειτουργούμε. Και μάλιστα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Εάν ψάξετε διαχρονικά, επαρχιακή ομάδα με την ιστορία του Εθνικού δεν υπάρχει. Λίγο μας κοντράρει η Ορεστιάδα, η επίσης του νομού η ομάδα. Αλλά είμαστε μακράν με 17 σεζόν περισσότερες συμμετοχές στην Α1. Είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ηρακλής, Άρης και μετά είναι ο Εθνικός. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική δουλειά και το οφείλουμε σε έναν χορηγό, έτσι. Θα πρέπει να το αναφέρουμε. Παρακαλώ. Είτε αρέσει σε κάποιους στόχοι. Τα Χρυσορυχεία Θράκης έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά στον Εθνικό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι οι προϋπολογισμοί των άλλων ομάδων πλησιάζουν τα 400.000 ευρώ. Ο Εθνικός, αν δεν έχει τα Χρυσορυχεία, ενδεχομένως θα έπρεπε να αλλάξει τελείως ρότα. Ενώ έτσι κατεβάζει την ομάδα. Και βέβαια θα πρέπει να πούν κάτι και για τους παλιούς, δεν είναι μόνο οι νέοι. Το ρώτησα, αλλά δεν το είπατε. Είπαμε ότι μόνο τους νέους παίχτες. Οι παλιοί είναι αρκετά παλιοί, βέβαια, αλλά ακριβώς έχουν να δώσουν πολλά, εγώ πιστεύω, και κυρίως να διδάξουν στα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω, όπως είναι ο Γρηγόρης Κουτουστάδης. Είναι βέβαια ο Άκης ο Σιδηρόπουλος, ο αρχηγός, είναι ο Μιχάλης ο Κόβατς, είναι ο Γιώργος ο Παπάζουγλου, είναι ο Δημήτρης ο Γραμματικάκης. Δεν ξέρω αν Γρηγόρη, αν ξέχασα κάτι. Ξέχασα κανένα Γρηγόρη ο κύριος Παρακαρπιπέρης. Όχι. Και να, εγώ εκ μέρους όλων των νέων παιδιών θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Γιατί σε κάθε προπόνηση μαθαίνουμε και κάτι καινούριο από αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι μας δέχτηκαν και μας αγκάλιασαν και μας βάλαν κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας. Και καθημερινά μας βοηθάνε. Μάλιστα. Ο προπονητής, ο καινούριος, έφερε κανένα πνεύμα ανανέωσης και ενίσχυσης του φρονήματός σας. Η αλλαγή προπονητή σε μια ομάδα είναι κάτι πολύ καλό γιατί ανανεώνεται το κλίμα. Κυρίως εμάς τους εισαγωγικά μικρούς το δεχτήκαμε πιο εύκολα καθώς ήταν ο προπονητής μας επί 3 χρόνια στο παιδικό εφηβικό παμπαιδικό και είχαμε επιτυχίες με αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Αρνέσης ο Γιαννακόπουλος μαζί που συνεργάζονται κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Είναι αυτονόητο ότι οι ευχές σας συνοδεύουν για μια αύριο περηφανή νίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας.